πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, εάν μας κρίνει δίκαια, θα μας αναψηφίσει. Διότι 3,5 χρόνια αντιπαλεύουμε με τις μεγαλύτερες αντικσουότητες του πλανήτη. Η Ελλάδα έχει πάει συγκριτικά καλύτερα από όλους τους άλλους. Οι επενδύσεις πάνε ρεκόρ. Μα τι προανάψη έχετε. Η ανεργία έχει πέσει στο χαμηλότερο ποσοστό. Από το μνημόνιο βγήκαμε. Λεφτά πολλά μοιράσαμε. Σε άλλο πλανήτη ζούμε εμείς. Πέφτετε, κύριε Γεωργιάδη. Μας είδατε να πέφτουμε. Στις δημοσκοπήσεις. Χάσατε μια μισή μονάδα. Συγγνώμη, στις δημοσκοπήσεις που λέτε ότι έχουμε πέσει, η διαφορά τώρα είναι μεγαλύτερη των εθνικών εκλογών. Αν έχουμε το ποσοστό των περασμένων εθνικών εκλογών, λέτε 39, κάτι, έχουμε αυτό. Πιστεύετε ποτέ ότι θα έχετε το ποσοστό των προηγούμενων εθνικών εκλογών? Υπήρξε ποτέ περίπτωση η κυβέρνηση να έχει το ίδιο ποσοστό που είχε πριν από 4 χρόνια? Εγώ πιστεύω. Ναι, εσείς λέτε. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μεγαλύτερο. Γιατί γελάτε? Καλά τώρα, είναι υπερβολή αυτό. Πιστεύω. Ότι θα είστε μεγαλύτερο από το 19. Είσαι με τα καλά σου, είσαι τρελός. Δεν βλέπω απολύτως κανέναν λόγο γιατί ένας άνθρωπος μας εμπιστεύτηκε το 19, θα μας εμπιστεύει το 23. Δεν καταλαβαίνω ποιο λόγο. Δεν έχετε απογοητεύσει κόσμο αυτά τα 4 χρόνια? Θεωρώ ότι στο μέτρο του ανθρωπίνου δυνάτου, όχι. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Δεν είναι normal κόμμα. Δεν είναι normal, είσαι περίεργο. Σώπα καλά. Δεν είναι normal κόμμα.